Ολοκληρώθηκαν οι συζητήσεις γύρω από την πανεπιστημιοποίηση του ΤΕΙ Κρήτης με την Επιτροπή Γαβρόγλου να δίνει στη δημοσιότητα το πόρισμα με τις εισηγήσεις της που προβλέπει την ίδρυση στην Κρήτη και τρίτου πανεπιστημιακού ιδρύματος. Το νέο πανεπιστήμιο, το όνομα του οποίου αναζητείται και σύμφωνα με πληροφορίες θα αποκαλύψει ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, θα έχει 5 σχολές και 15 τμήματα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής Γαβρόγλου, η δομή του νέου πανεπιστημίου θα έχει ως εξής. Σχολή Επιστημών Υγείας με έδρα το Ηράκλειο, που θα περιλαμβάνει τμήμα νοσηλευτικής, τμήμα κοινωνικής εργασίας, τμήμα επιστημών διατροφής και διαιτολογίας. Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας με έδρα τον Άγιο Νικόλαο, που θα περιλαμβάνει τα τμήματα λογιστικής και χρηματοοικονομικής, διοίκησης επιχειρήσεων και τουρισμού, διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας. Σχολή Γεωπονίας και Τροφίμων με έδρα το Ηράκλειο και τμήματα Γεωπονίας και Επιστήμης Τροφίμων. Για μας το ΤΕΙ Κρήτης είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προχωρήσει τις εργασίες της η Επιτροπή, έτσι ώστε το ΤΕΙ Κρήτης, το κατά γενική ομολογία καλύτερο ΤΕΙ της χώρας, να μην παραμείνει ουραγός των εξελίξεων στην ανώτατη εκπαίδευση της Ελλάδας. Πολυτεχνική σχολή με έδρα το Ηράκλειο, η οποία θα περιλαμβάνει τα τμήματα μηχανολόγων μηχανικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών και ενεργειακών μηχανικών, μηχανικών πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, ηλεκτρονικών μηχανικών, μηχανικών μουσικής τεχνολογίας και ακουστικής, χημικών μηχανικών, σχολή μουσικών σπουδών ή καλών τεχνών, με έδρα το νομό Λασιθίου και τμήμα μουσικών σπουδών. Αυτή τη στιγμή γενικώς στην Ελλάδα ο χάρτης των ανωτάτων εθνικών ιδρυμάτων αλλάζει ραγδαία. Ναι. Αλλάζει τόσο ραγδαία που αφήνει να εννοηθεί ότι υπάρχει σημαντική επιπολαιότητα πίσω από το εγχείρημα γενικώς. Ιδιαίτερα για τα τμήματα μουσικών σπουδών, χημικών μηχανικών, επιστήμης τροφίμων, σημειώνεται ότι η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας τους δεν αναμένεται νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Να σημειωθεί πως τόσο τα τμήματα της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων, όσο και αυτά της Πολυτεχνικής Σχολής του Νέου Πανεπιστημίου, προτείνεται να είναι πενταετούς φοίτησης. Όπως τονίζεται στο πόρισμα της Επιτροπής, η προοπτική είναι η ενοποίηση όλων των πανεπιστημίων της Κρήτης σε ένα μεγάλο ποιοτικό πανεπιστήμιο στο νησί. Ωστόσο, δεν λείπουν οι αντιδράσεις, με τον πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, η ανακοίνωσή του, να καταγγέλει τον Υπουργό Παιδείας ότι υπονομεύει τις προοπτικές ανάπτυξης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κρήτη. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε ανακοίνωσή του ο κύριος Γαβρόγλου. Υπονομεύει το μέλλον της ανώτατης παιδείας στην Κρήτη, το μέλλον του Πολυτεχνείου των Χανιωτών, δημιουργώντας δεύτερη πολυτεχνική σχολή στο Ηράκλειο. Σε ό,τι αφορά το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στο ΤΕΙ Κρήτης, καθώς και τους προπτυχιακούς φοιτητές, θα εφαρμοστούν οι νομοθετημένοι κανόνες που διέπουν τη μετεξέλιξη και ένταξη ιδρυμάτων του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης σε ΑΕΗ του πανεπιστημιακού τομέα, με οδηγό τις διατάξεις που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΤΕΙ Κρήτης δεν επέρχεται καμία μεταβολή. Σημαντική παράμετρος που δεν αναφέρεται ωστόσο στο πόρισμα της Επιτροπής είναι το τι θα γίνει με τους πτυχιούχους του ΤΕΙ Κρήτης. Να σημειωθεί πως όλα αυτά αποτελούν εισηγήσεις της Επιτροπής Γαβρόγλου, με τις τελικές αποφάσεις να είναι στα χέρια του Υπουργού Παιδείας.